Πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει κάπου. Είχαμε μείνει στο οροπέδιο Λασιθίου, ε. Σωστά. Μία εξαιρετική εξέλιξη, θετική εξέλιξη, θετικό το πρόσημο στο μέτωπο και της εξωστρέφειας γενικά των προσπαθειών εκεί της περιοχής προκειμένου να προσελκύσουμε στο δυνατόν περισσότερους τουρίστες. Αναφερθήκαμε στην προοπτική του Τελεφερίκ. Και θέλω, αφήσαμε τώρα τον κύριο Στερατάκη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο υποδομού, προγραμματισμού και ανάπτυξη του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και βέβαια να τον ευχαριστήσω για την κατανόηση. Αλλά κύριε Στερατάκη, το ρεπορτάζ τρέχει, ήταν μια δύσκολη κατάσταση και έπρεπε να μεταφέρουμε και τα νεότερα. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να σταματήσει αυτή η φωτιά που αναφερθήκατε και να μην έχουμε και τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στην εξέλιξη του Τελεφερίκ. Στη θετική εξέλιξη από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν ανάψει υπηρεσίες και η αρχαιολογία το πράσινο φως, οπότε... Έτσι ακριβώς. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η πρόταση για τη δημιουργία Τελεφερίκ στο Δικτέων Άνδρων. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή μας, θα αναβαθμίσει το Δικτέων Άνδρων και επίσης θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα να έχουν τη χαρά και την ευκαιρία να δουν και να θαυμάζουν από κοντά τον τόπο γέννησης του Δία, το Δικτέων Άνδρων. Είναι ένα έργο το οποίο το στηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Υπουργός, η κυρία Αλίνα Μεντώνη, έχει βάλει ως στόχο και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα το δούμε και θα το θαυμάσουμε και όσοι το χρειάζονται θα μπορούν και να το βλέπουμε. Και βλέπουμε, αντιδήμαρχε, και τη μακέτα αυτή τη στιγμή, δηλαδή παίρνουμε μία πρώτη γεύση. Πώς θα είναι οι υποδομές, πώς θα διαμορφωθούν οι υποδομές όταν ολοκληρωθεί η μεγάλη αυτή βέβαια επένδυση. Στόχος είναι να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο περιβάλλον, να γίνει οι λιγότερα απαιτούμενες εργασίες, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον που περικλεί το Δικτέων Άνδρων και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Θα ανεβάσει σίγουρα την επισκεψιμότητα του Δικτέων Άνδρων και θα βελτιώσει τις παροχές και υπηρεσίες. Λοιπόν, τι να πούμε, αντιδήμαρχε, παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε. Στεκόμαστε στη μακέτα, στο πράσινο φως του Υπουργείου και στη δική σας βέβαια θετική ανταπόκριση. Να είστε καλά. Θέλουμε να πούμε. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.